Μέρα που μας θυμίζει, κυρία Αγαπητού, πόσο σημαντικό είναι να είμαστε ενωμένοι και αν πραγματικά θέλουμε να τιμήσουμε και στην πράξη αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για τη διασφάλιση της δημοκρατίας, θα πρέπει ακριβώς να είμαστε ενωμένοι, να λειτουργούμε με ομοψυχία, ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζουμε αυτές τις τουρκικές προκλήσεις όπως συμβαίνει τη δεδομένη στιγμή. Μάλιστα. Λοιπόν, χθες στο Εθνικό Συμβούλιο υπήρξε αυτή η ομοφωνία, υπήρξε αυτή η ομοψυχία. Μία συζήτηση που διήρκησε περίπου 4 ώρες, κυρία Αγαπητού. Ο πρόεδρος προέβησε μια εκτενή ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών και βεβαίως του Δημάρχου Αμοχώστου που συμμετείχε. Όσον αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία και τις επαφές που γίνονται τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας. Και φυσικά και με άλλες χώρες οι οποίες θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην προσπάθεια που κάνει η χώρα μας. Είναι σημαντικό να πούμε ότι έχει δοθεί ο απαραίτητος χρόνος ώστε να ακουστούν όλες οι εισηγήσεις, όλες οι απόψεις, όλες οι θέσεις των πολιτικών αρχηγών. Παραμένουν όλα βεβαίως στο τραπέζι, έχουν όντως ληφθεί κάποιες αποφάσεις. Να μου επιτρέψετε για ευνόητους λόγους να μην επεκταθώ σε αυτές. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι το Εθνικό Συμβούλιο θα συνέλθει εκτάκτως, αναλόγως των εξελίξεων που θα προκύψουν από την επίσκεψη του Τούρκου Πρωθυπουργού. Ο οποίος Τούρκος Πρόεδρος έρχεται έτοιμος και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και από τις δηλώσεις που κάνει, θα έχει να πει πολλά. Πόσο μας φοβίζουν, είναι σε πολύ κρίσιμη έτσι, κομβικό σημείο το Κυπριακό, κύριε Πελεκάνο. Δεν ξέρω, και εμείς σίγουρα θα ζητήσουμε και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι συμπαραστάτες σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, να αναφερθούμε και στο γεγονός ότι υπάρχει και μια επιστολή του κύριου Μενέντες στον Μπάιντεν που ζητάει απειλή κυρώσεων στην Τουρκία για τα Βαρόσα. Δεν ξέρουμε όμως αν αυτά όλα θα κάνουν τον κύριο Ερντογάν να κάνει ένα βήμα πίσω. Βλέπουμε τις τελευταίες μέρες τόσο τον Τούρκο Πρόεδρο όσο και άλλους αξιωματούχους της Τουρκίας ή της τουρκοκυπριακής πλευράς να προβαίνουν σε συγκεκριμένες δηλώσεις που περιγράφουν ουσιαστικά τις προθέσεις τους. Η προσπάθειά μας είναι σε όλα τα επίπεδα και σε επίπεδο, επαναλαμβάνω, Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο μελών του μονίμων ή μη μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είχαμε προχθές και τη δήλωση του κυρίου Μπορέλ, η οποία ουσιαστικά έρχεται να προσθεθεί σε άλλες δηλώσεις που έκαναν ευρωπαϊκοί και όχι μόνο, ευρωπαίοι και όχι μόνο αξιωματούχοι, οι οποίοι τονίζουν, θα έλεγα, με τον πιο ευφαντικό τρόπο προς τον πρόεδρο της Τουρκίας, ότι η λύση η οποία θα πρέπει να επιδιώκουν τα δύο μέρη καθορίζεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και φυσικά αναφερόμαστε στο σχέδιο λύσης Δικοινοτικής Ριζωνικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα. Μάλιστα. Πάντως, από τη μία, ναι, είναι οι δηλώσεις οι οποίες εκφράζουν όλες ανησυχία. Από εκεί και πέρα, όμως, αυτές οι δηλώσεις μένουν σε εκείνο το σημείο. Δεν προχωράνε ένα βήμα παραπέρα. Δεν προχωράνε, ας πούμε, σε κυρώσεις για την Τουρκία. Και είναι αυτό το οποίο προβληματίζει. Γιατί, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, η Τουρκία δεν καταλαβαίνει από τις ανησυχίες των Ευρωπαίων ή των ξένων αξιωματούχων. Θα πρέπει να αναμένουμε να δούμε πρώτα πώς ο Τούρκος Πρόεδρος θα χειριστεί την επίσκεψή του εδώ στην Κύπρο και σε ποιες εξαγγελίες θα προβεί, εφόσον θα προβεί σε κάποιες εξαγγελίες. Να πούμε ότι για τις κυρώσεις θα πρέπει πρώτα απ' όλα να υπάρχει ουσιαστικά αυτή η εξέλιξη, να προηγηθεί αυτή η εξέλιξη για να μπορεί να μπει στο τραπέζι των συζητήσεων το θέμα των κυρώσεων. Θα έπρεπε να τους προβληματίσει πολύ καιρό πριν, γιατί έχουν γίνει και άλλα πάρα πολλά, τα οποία παραβιάζουν κατάφορα τα πάντα ουσιαστικά. Άρα οι κυρώσεις θα μπορούσαν να μπουν στο τραπέζι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ήδη είδαμε το άνοιγμα των Βαροσίων, είδαμε και άλλες ενέργειες προκλητικές της τουρκικής πλευράς. Δεν ξέρω αν περιμένουν τις 20 Ιουλίου οι Ευρωπαίοι και οι ξένοι ηγέτες έτσι ώστε να αντιδράσουν. Μακάρι να το πράξουν, έστω και την Ιστάτη, είναι η αλήθεια, για να αλλάξουν και πλεύσεις στο που οδηγεί την κατάσταση η Τουρκία. Δεν νομίζω να μην μπορεί κάποιος εύκολα να αντιληφθεί ποιος είναι, ποια πλευρά αυτή τη στιγμή προβαίνει σε ενέργειες που είναι εκτός του πλαισίου που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Θα πρέπει, επαναλαμβάνω, με σοβαρότητα, με νυφαλιότητα, να αξιολογούμε τα δεδομένα, να αξιολογήσουμε τα δεδομένα. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι η πλευρά μας προβαίνει σε μια σειρά διαβημάτων με στόχο να αποτραπεί η δημιουργία των όποιων τετελεσμένων και ταυτόχρονα να δημιουργηθούν εκείνα τα δεδομένα που θα επιτρέπουν την επανέναρξη του διαλόγου ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ναι, αν υπάρχει αυτό το έδαφος για να γίνει οποιασδήποτε άλλη διαπραγμάτευση. Σωστά. Λοιπόν, θα πρέπει να περιμένουμε λοιπόν το τι θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες. Πολύ κρίσιμες, κύριε Πελεγκάνο, θα έλεγε κανείς.